Νεφέλη, φαίνεται πως δεν αστειεύεται. Ο καιρός χαλάει από σήμερα σύμφωνα με έκτακτο βελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Με βάση το βελτίο, η κακοκαιρία θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές ή καταιγίδες που θα συνοδεύονται τοπικά από χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους. Έχει ξεκινήσει ήδη η κακοκαιρία να επηρεάζει τις περισσότερες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, τα Επτάνησα δηλαδή και τα Δυτικά Υπηρωτικά Τμήματα, Υπηρωτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Φαίνεται ότι κατά τόπους κατά περιόδους θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές. Ώρα με την ώρα και όσο περνάει ο χρόνος και πηγαίνουμε προς το βράδυ της Δευτέρας, τα φαινόμενα θα γενικεύονται στις περισσότερες δυτικές περιοχές της χώρας. Και μάλιστα τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δίνουν ότι έχουμε μια κακοκαιρία η οποία θα επηρεάζει τις περισσότερες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ένας πυρήνας νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, ο οποίος θα εισέλθει στον ελλαδικό χώρο από την Τρίτη το πρωί και θα ενισχύσει τις βροχοπτώσεις, θα δώσει πιο ισχυρές βροχοπτώσεις για τις περισσότερες από αυτές τις περιοχές. Και στην Καλαμάτα, λοιπόν, Δευτέρα, Τρίτη, πάρα πολύ άστατος ο καιρός και ιδιαίτερως Τρίτη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα τμήματα της Πελοποννήσου και της συγκεκριμένης περιοχής, της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, διότι οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουν πολύ έντονο χαρακτήρα. Με θερμοκρασία να μην μπορεί να ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Μιλάμε για μια μεγάλη πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες στον Ιδράγιο. Θα είναι καθαρά φθηνό πορεινό το σκηνικό του καιρού. Φαινόμενα τα οποία θα διατηρηθούν στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες για τις περισσότερες από αυτές τις περιοχές. Άρα λοιπόν, Δευτέρα, την Τετάρτη και μέχρι το πρώτο μισό της Πέμπτης, μιλάμε για μια κακοκαιρία η οποία θα δίνει κατά περιόδους βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της Μεσσηνίας και της Δυτικής Ελλάδας, νοτιοδυτικής Πελοποννήσου και στην Πελοπόννησο γενικότερα. Φαίνεται ότι η πιο δύσκολη μέρα θα είναι η Τρίτη, η αυριανή, με τις βροχές και τις καταιγίδες, δηλαδή ο πυρήνας κακοκαιρίας που θα εισέλθει από τα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου στην Πελοπόννησο και συνεχεία και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, θα δώσει πολύ ισχυρά φαινόμενα και πιθανότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Προσοχή λοιπόν για την Τρίτη, προσοχή για τις καλλιέργειες των αγροτών εκεί στις περιοχές, για πλημμυρικά φαινόμενα. Θα είναι μια αρκετά δύσκολη μέρα. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο μας ακούει και μας βλέπει αυτήν την ώρα. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι όλοι ότι περιμένουμε αρκετό νερό στις περισσότερες περιοχές Πελοποννήσου. Και επαναλαμβάνω μέχρι Πέμπτη πρωί, όπου σταδιακά θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα.